Η ΛΑΕ, όπως είχε υποσχεθεί, στήριξε τους αγρότες. Δεν ψήφισε τα μνημονιακά μέτρα, τα οποία θα διαλύσουν παραπέρα την αγροτιά. Δεν ψήφισε την υψηλή φορολογία με συντελεστή 26 από 23, από 13. Δεν ψήφισε τον διπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ψήφισε το κατάργηση του αφορολόγητου στις 12.000, την αύξηση του ΦΠΑ στα εφόδια και στα υπόλοιπα. Υπόσχεται ότι θα τα καταργήσει όταν έρθει. Ο αγροτικός κόσμος, ως γνωστόν, καταραίει όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην Αργολίδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα που βγάζει ο νομός, πορτοκάλια, λάδια, ευρύκοκα και πευτικά, τα πουλάμε για ένα κομμάτι ψωμί. Ενώ το κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Το κόστος για τα λιπάσματα, το κόστος για τη ΔΕΗ, το κόστος για τα φυτοφάρμακα. Η τριστέτσα, ξέρουμε ότι απειλεί τον νομό. Σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πορτοκαλιά. Ωστόσο, κανένας δεν ενδιαφέρεται για την προστασία των αγροτών. Οι αγρότες είναι ο πιο σπουδαίος παραγωγικός τομέας στη χώρα. Έχουν στηρίξει την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές. Η λαϊκή ενότητα ζητά την ψήφο σας και σας υπόσχεται ότι θα στηρίξει τους αγρότες τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά, με αναδιαρθρώσεις και με άλλα μέτρα. Πρέπει να πούμε ακόμα ότι οι αγρότες πια είναι καταχρεωμένοι. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Κρίνεται πια η επιβίωσή μας. Χρωστάμε στους γεωπόνους, χρωστάμε στις τράπεζες, χρωστάμε στη ΔΕΗ, χρωστάμε παντού. Και θα σας ξαναπώ το εξής. Η λαϊκή ενότητα ζητά την ψήφο σας όχι μόνο παθητικά αλλά ενεργητικά. Θα είμαστε όλοι μαζί στους δρόμους για να στηρίξουμε την Ελλάδα, να στηρίξουμε τους αγρότες, γιατί μόνο με τους αγώνες αλλάζουν οι λαοί τη μοίρα τους.